Σκοπός μας είναι να μιλήσουμε λίγο για τις λίστες στα σούπερ μάρκετ και τις λίστες τροφίμων. Ουσιαστικά για να έχουμε μια καλύτερη διαχείριση και του σωματικού βάρους, αλλά και καλύτερη διαχείριση στο πορτοφόλι μας, καλό θα ήταν προτού επισκεφτούμε κάποια αγορά τροφίμων να έχουμε ήδη προετοιμαστεί και οργανωθεί, να έχουμε τη δική μας προσωπική λίστα με, τις καθημερινές αγορές. Πριν επισκεφτούμε κάποια αγορά τροφίμων, να έχουμε ήδη καταναλώσει κάποιο σνακ για να μπορούμε να ελέγχουμε με βάση τις πραγματικές ανάγκες τις αγορές που θα κάνουμε και όχι με βάση την πείνα μας τη δεδομένη στιγμή. Ως εκ τούτου λοιπόν, καλό θα ήταν πριν από κάποια επίσκεψη να γίνει κάποια κατανάλωση κάποιου χυμού ή κάποιου σνακ όπως ένα τοστάκι ή κάποια μπάρα για να έχουμε καλύτερο έλεγχο. Συστήνεται επιπλέον και η χρήση λίστας που είναι και ο λόγος που μιλάμε. Τι εννοούμε με τη λίστα? Εννοούμε να έχουμε οργανώσει τα ψώνια της ημέρας, να τα έχουμε καταγράψει και στην προσπάθειά μας να τα προμηθευτούμε, να προσπαθούμε να παραμείνουμε σε αυτή τη λίστα. Αυτό μας βοηθάει και να αποφύγουμε λανθασμένες επιλογές από άψη θερμιδικής, από θερμιδογόνες επιλογές που μπορεί να κάνουμε εκείνη την ημέρα, όπως και να έχουμε καλύτερη διαχείριση των οικονομικών στα έξοδά μας. Επιπλέον, συστήνεται και η μελέτη του κάθε τροφίμου που αγοράζουμε, που τι σημαίνει αυτό? Παρατηρώντας το κάθε τρόφιμο στη συσκευασία υπάρχει η αντίστοιχη ετικέτα τροφίμου. Εκεί μπορούμε να πάρουμε όσες πληροφορίες χρειαζόμαστε για το κάθε τρόφιμο. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι η περιεκτικότητα σε λιπαρά, σε νάτριο, σε υδατάνθρα και σε σάχαρα. Έτσι, προσαρμόζοντάς το πάνω στις ανάγκες μας ατομικές, μπορούμε και έχουμε καλύτερο έλεγχο στις αγορές μας και σαφώς να παίρνουμε πράγματα που χρειαζόμαστε.